Κοιτάξτε, δεν θα σταθώ ιδιαίτερα στις τραγελαφικές διαδικασίες που ακολουθήθηκαν με ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ εχθές το βράδυ κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, όπου με διάφορα επικοινωνιακά τερκύπια προσπαθεί να καλλιεργήσει πλαστά διαχωριστικά διλήμματα ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία, τη στιγμή που στα βασικά νομοσχέδια συμπλέει και στις στρατηγικές επιλογές με την κυβέρνηση. Θα σταθώ στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο και θα πούμε ότι πρέπει να σταματήσουν τα κροκοδίλια δάκρυα από τους εκπροσώπους των άλλων κομμάτων για τα δικαιώματα των παιδιών, όταν αποφεύγουν, όπως ο διάολος στο λιβάνι, να συζητήσουν για τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες διαβίωσης, ιδιαίτερα των λαϊκών οικογενειών και των παιδιών των λαϊκών στρωμάτων, τις τεράστιες δυσκολίες και τα τεράστια προβλήματα. Και από αυτή την άποψη, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν δίνει καμία απολύτως απάντηση σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Δηλαδή με κρατική, κοινωνική παρέμβαση, δομές και υπηρεσίες που να προστατεύσουν τα παιδιά, που να μπορούν να στηρίξουν εξίσου και τους δύο γονείς όταν υπάρχουν σημαντικά προβλήματα. Τέτοιου είδους μέτρα δεν υπάρχουν πουθενά. Και από αυτή την άποψη, γι' αυτό λέμε ότι όποιες διατάξεις είναι ένα κενό γράμμα, χωρίς περιεχόμενο και χωρίς τίποτα. Αντίθετα, πάντως, υπάρχουν κύριε μέσα και διατάξεις. Το ότι δίνει τη εξουσία στους δικαστές τώρα πια να αποφασίζουν για όλα τα θέματα του ζευγαριού είναι μια διαφορετική οπτική γωνία αυτό. Κοιτάξτε, εμείς λέμε ότι υπάρχουν μέσα, αυτό ήθελα να πω, ότι υπάρχουν μια σειρά θολές διατάξεις οι οποίες θα δημιουργήσουν συνθήκες ακόμη μεγαλύτερη εντάσεων ανάμεσα στα ζευγάρια και δικαστικών διενέξεων πολύ πιο σοβαρών, όπως αυτό της εξίσου γονικής μέρημνας και το ζήτημα του ενός τρίτου, του μαθηματικού αυτού τύπου. Αυτό θα δημιουργήσει κατά τη γνώμη μας πολύ περισσότερα προβλήματα και μεγαλύτερες δικαστικές. Το εν τρίτο τι είναι? Το 1 τρίτο που είναι ο μαθηματικός τύπος που πρέπει οπωσδήποτε το 1 τρίτο να είναι με τον ένα γονέα που δεν έχει τη συνεπιμέλεια των ημερών. Είναι το 1 τρίτο του χρόνου, κύριε Καζαπούλη. Το χρόνο. Του συνόλου του χρόνου. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, αυτές οι αυστηρές προϋποθέσεις τις οποίες θέτει δεν μπορούν να αντιστοιχηθούν με τις πραγματικές συνθήκες και θα δημιουργήσουν μεγαλύτερες εντάσεις και διενέξεις. Αυτές οι προϋποθέσεις που λέτε δεν θα ορίζονται μετά από το δικαστήριο, δηλαδή δεν θα πηγαίνει, το δικαστήριο δεν θα βλέπει κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Το λέω γιατί έχουμε πολλές ερωτήσεις όσο μιλάτε για το τι γίνεται σε περίπτωση, ας πούμε, που ο πατέρας ή η μητέρα είναι απόνοια ή απούσα αντίστοιχα. Εγώ δεν στέκομαι στο φύλλο. Ούτε εμείς στεκόμαστε τόσο πολύ σε αυτό, αλλά στεκόμαστε διατάξεις οι οποίες είναι πολύ αυστηρές και δεν αφήνουν περιθώρια, αν θέλει κάποιος να ερμηνεύσει τον νόμο, αντίθετα θα δημιουργήσει μεγαλύτερες εντάσεις. Και επίσης βάζει και μία άλλη διάταξη, την ιδιωτική, το ζήτημα της ιδιωτικής διαμεσολάβησης, που αυτή η διαδικασία είναι, πώς θα το πω, ξεπερνάει τα θέματα της δικαιοσύνης και αντιμετωπίζει την όλη κατάσταση με βάση το. Καλά, υπάρχουν και ορισμένα ζευγάρια, να σας πω κάτι, που μπορεί να πάνε σε ένα ιδιώτη δικηγόρο, σύμφωνοι, να τα βρουν μεταξύ τους, αλλά μην φτάσουν όμως στα δικαστήρια. Που γίνεται, έτσι, αυτό δεν είναι το συνενετικό διαζύγιο τύπου, ας πούμε. Αυτό όμως σχετίζεται με το πάχος του πορτοφολιού, σχετίζεται αυτό το πράγμα. Εντάξει, αλλά να σας πω και κάτι. Και αυτό το αναγκαστικό πρέπει να έχεις ένα χαρτί από ένα δικαστήριο και να περιμένεις χρόνια. Και αυτό είναι μια δέσμευση που καλύτερα να φύγει από τη μέση. Είναι προσχηματικό, γιατί η δικαστική γραφειοκρατία θα μπορούσε να έχει αντιμετωπιστεί με διαφορετικό τρόπο. Αλλά όμως να μην φύγουμε από την ουσία των κοινωνικών όρων και προϋποθέσεων, και σε αυτό στάθηκε ιδιαίτερα το ΚΚΕ και κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις. Το καταλαβαίνουμε. Οποίες... Θέλω να πάρουμε ένα σχόλιο από την Πούλα και Χαγιά. Οι οποίες όχι μόνο δεν αντιμετωπίστηκαν την κυβέρνηση, αλλά και από κανένα άλλο κόμμα. Πάντως δεν πρέπει να συγκαλυφθούν οι διαχρονικές ευθύνες που υπάρχουν, ότι τα δάση είναι απροστάτευτα για τις τεράστιες ελλείψεις στο πυροσβεστικό σώμα το οποίο υπάρχει, σε ανθρώπινο δυναμικό και σε καταναλωτικό. Να δούμε έτσι κι αλλιώς. Να σας χαιρετήσουμε όλους, συγγνώμη, αλλά πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στο ρεπορτάζ. Με συγχωρείτε. Πάμε στην Έτη Φίλια πολύ σύντομα. Με